την παρουσίαση και να δείτε και στην πράξη όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε. Είναι ένα πρόγραμμα τελείως διαφηματικό. Έχω κάνει μια έτσι, περισσότερο εφαρμογή στα μαθηματικά σε αυτή την εισήγηση, λόγω της ειδικότητας εδώ που θα μιλήσουμε είναι μαθηματική οι περισσότεροι, αλλά θα δείτε ότι υπάρχει διαφηματικότητα για όλες τις ειδικότητες. Ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα πριν από το 2002 βασικά που γράψανε οι New York Times για ένα από τα ομορφότερα πειράματα όλου του κόσμου που μαθητές από όλες τις Ιππήρους αναπαράγουν τη μέτρηση της περιφέρειας της γης με τη μέτρο του Ερατοσθένη. Στο πρόγραμμά μας συμμετέχουν πέρσι υλοποιήθηκε αυτό και φέτος συνεχίζεται 44 σχολεία από Αμερική και Ασία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη κλπ. 60 σχολεία από την Ευρώπη και όχι μόνο η Twinning σχολεία. Από την Ελλάδα μόνο μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε και το πρόξαμε προς τα έξω το πρόγραμμα με 24 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Και εδώ φαίνονται οι μετρήσεις, τα σχολεία, η άνοδος που είχαμε από σε σχολεία και σε χώρες με την πάροδο των ετών, γιατί ο Γάλλος, ο founder, ο συνεργάτης του έργου που ξεκινήσαμε το έργο τα τελευταία 3 χρόνια, το οποίο έχει εδώ και 10 χρόνια, και βλέπετε την άνοδο μέσα τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι οι μετρήσεις ανά μήνα που γίνανε στα σχολεία για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Και εδώ είναι η συμμετοχή σε κάποια δίκτυα διεθνή όπου συμμετέχουμε το πρόγραμμα. Για τη συνεργασία έχουμε μια ομάδα στο Facebook, ανοιχτή ομάδα για να μπορούμε να συνεργαστούμε όλα αυτά τα σχολεία, τις μετρήσεις και όλες τις ανακοινώσεις που κάνουμε για συνεργασία. Και η ιστορία μας ξεκινάει, ας ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία μας και ας μας πει ο Κωστόπουλος ο Νικόλας για την ιστορία. Ας ξεκινήσουμε λίγο η ιστορία. Η ιστορία ξεκινά 2.300 χρόνια πριν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί, στην περίφημη βιβλιοθήκη της, ήταν διευθυντής ένας σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος και αστρονόμος, ο Ερατοσθένης. Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρίνθο 276 π.Χ. και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το χρόνο 94 π.Χ. Ο Ερατοσθένης διάβασε σε ένα βιβλίο ότι στις 21 Ιουνίου, την ώρα της Μεσημβρίας, σε μια περιοχή της Αιγύπτου, η Σιήνη, τα πηγάδια φωτίζονταν στον πάτο και οι στήλοι δεν είχαν σκιά. Εκείνος όμως παρατήρησε ότι στις 21 Ιουνίου, την ίδια ώρα στην Αλεξάνδρεια, οι πάτοι των πηγαδιών δεν φωτίζονταν και οι στήλοι είχαν σκιά. Και το ερώτημα του ήταν γιατί. Θέλησε λοιπόν ο Ερατοσθένης να διερευνήσει το γιατί και λόγω αυτού έκανε κάποιες υποθέσεις. Ας μας πει η Παναγιώτα τι υποθέσεις έκανε ο Ερατοσθένης για το λόγο που έβλεπε τη σκιά. Ο Ερατοσθένης έκανε δύο υποθέσεις. Ή ότι η γη είναι επίπεδη και ο ήλιος κοντά, ή ότι η γη είναι σφαιρική και ο ήλιος πολύ μακριά. Είχε όμως ενδείξει ότι η γη είναι σφαιρική από τις διηγήσεις των Φινίκων Αφρικών που περιέγραφαν ότι όταν πλησίαζαν τη στεριά, πρώτα έλειπαν στην κορυφή των βουνών και στη συνέχεια πλησιάζαν προς τα έδαφα. Υιοθέτησε λοιπόν την υπόθεση ότι η γη είναι σφαιρική και ο ήλιος πολύ μακριά. Ωραία. Υιοθετώντας λοιπόν ο Ερατοσθένης αυτή την υπόθεση, αποφάσισε να δει πόσο μεγάλη ήταν αυτή πόσο δηλαδή ήταν αυτή η σφαίρα η μεγάλη που είχε υποθέσει ότι υπάρχει, πόσο μεγάλη. Και με μεθόδους λοιπόν, τι έκανε για να μετρήσει πόσο μεγάλη, για να μας πει ο Γιώργος. Ο Ερατοσθένης κολλήσε τη γωνία απλώς πτώση των ακτίνων του ήλιου στην Αλεξάνδρεια, μετρώντας το ύψος και τις διάρκειες κατά κόστος του στήλου. Ραβδιό. Και του βρήκε 7,2 μήνες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια από μετρηστών μέτρησε την απόσταση μεταξύ Σιλίνης και Αλεξάνδρειας και του βρήκε περίπου 800 χιλιόμετρα. Στο σχήμα γωνίας είναι τόσο μεγάλη. Και άρα, αφού 7,2 μήνες επιστρέφουν σε 800 χιλιόμετρα, σε 360 μήνες επιστρέφουν 40.000 χιλιόμετρα. Και η μέτρηση αυτή δεν φέρει ελάχιστα την πραγματική. Ωραία. Σήμερα λοιπόν, τι κάνουμε στο σχολείο εμείς και τι κάνουν και τα υπόλοιπα σχολεία προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Για να μας πει, τι κάνουμε εμείς σήμερα στο σχολείο και τι κάνουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Την ώρα της μεσημβρίας.
Δημητρίας πρώτα μετρούμε το ύψος ενός γνώμονα, στη συνέχεια μετρούμε το μήκος της χιλιάς του και έπειτα υπολογίζουμε τη γωνία πρόσπωσης, είτε με τη γωνομετρία είτε με την όπτωση. Την ίδια χρονική στιγμή, αντίστοιχη με κρίση, γίνεται και παραλασκοπία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Εδώ γίνανε στην Κροατία και στην Τινησία η μέτρηση και στη συνέχεια κάναμε τους υπολογισμούς. Βλέπετε. Χρησιμοποίησαμε και το GeoGebra για να παρουσιάσουμε τα δεδομένα μας από τις μετρήσεις αυτές. Γεωγραφία, τα μήκη πλάτη, τις αποστάσεις με το Google Earth, υπολογίσαμε τις αποστάσεις των δύο παραλίων των χωρών και με τη διαφορά των δύο γωνιών βρήκαμε το μήκος περιφέρειας της Γης. Στις 21 Μαρτίου, τη μέρα της ησημερίας, 5 ελληνικά σχολεία, πήγαμε στην Ακρόπολη να κάνουμε μέτρηση. Την ίδια στιγμή έκανα μέτρηση και στο Βιετνάμ. Μετρήσαμε και τους κύωνες και πέραμε αποτελέσματα ύψος γωνίας πρόσπωσης και υπολογίσαμε πάλι ακριβώς τα ίδια και κάναμε τους αντίστοιχους υπολογισμούς και πέσαμε με ακρίβεια σχεδόν ήταν ακριβώς ακρίβεια και τα αποτελέσματα της περιφέρειας. Και από όλα αυτά ανακοινώνονται στο ίδιο την πλατφόρμα, στο Facebook. Λοιπόν, μετά. Στη συνέχεια, αφού γίνουν όλες αυτές οι μετρήσεις και ανακοινώσεις, γίνονται τηλεδιασκέψεις με όλα τα σχολεία αυτά. Εδώ συμμετοχή είναι 10 σχολεία και παραπάνω, δεν φαίνονται όλα, από όλο τον κόσμο. Είναι 40 σχολεία και την μέρα, αυτό σχολεί σε δεκάδες. Και οργανώνει τη ζωή. Και κάναμε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στα περισσότερα μιλούσαν τα παιδιά στις τηλεδιασκέψεις και με λόγια που είχαν γράψει τα παιδιά για να παρουσιάσουν τα δεδομένα. Το ανακοινώσαμε και στο περιοδικό, το Ευκλήδη, το Β' όλες αυτές τις μετρήσεις στο περσινό περιοδικό. Εδώ φαίνονται φωτογραφίες από μερικά από τα ελληνικά σχολεία, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα εδώ, να είμαι και σαν δημοτικό στη Λάρνο, στην Ρόδο, Πετρούπολη, εκπαιδευτική αναγέννηση, στον Αστρόπυλο, στο Αίγιο, στο Ήλιο. Αξιοσημείωτες είναι μετρήσεις από όλο τον κόσμο. Βλέπετε εδώ στην Ινδία αυτή μια εξαιρετική φωτογραφία μέσα σε αυτό το πανικό που γινόταν εκεί. Ένας συνεργάτης του έργου κάνει μέτρηση εκεί με τη δεξιά πάνω δεξιά στη φωτογραφία. Από την Αυστραλία, από την Ινδία, από την Αργεντινή, από όλα τα μέρη του κόσμου. Μόνο να περιληφθούν τα παιδιά σε αυτά είναι δηλαδή του στάνει για να δουν δηλαδή, ένα μάθημα γεωγραφίας από όλο τον κόσμο. Επίσης, σε σημαντικά γεγονότα όπως η μέτρηση που κάναμε στην Αλεξάνδρεια συμμετείχαμε και εμείς στην Ισπανία, στην Πιάτσα και στην Μαγιόρ που έγινε πάλι μια μέτρηση από μια τεράστια ομάδα πάλι συμμετείχαμε, στην Ινδία πάλι που έγιναν κάποιες μετρήσεις ακόμη και το καλοκαίρι κάναμε μετρήσεις καθηγητές έτσι από τις και ανεβάζαμε φωτογραφίες από τα διάφορα μέρη και ήθελα να σταθώ στην αφηματικότητα του προγράμματος λίγο εδώ. Βλέπετε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμμετείχαν καθηγητές καλλιτεχνικών με ποικίλα σχέδια. Εκεί στην Ινδία φαίνεται δημιουργία ενός γνώμονα που κατασκευάζει από τις απόκριες, ειδικά σχέδια ζωγραφική εξαιρετικά. Είναι ελάχιστα από αυτά που έχουμε στο site μέσα. Φυτέψαμε λουλούδια για sunflowers για τον ήλιο, τεχνίδια με τις σκιές που κάναν τα παιδιά έτσι. Και τώρα θέλω να σταθώ περισσότερο στην σύνδεση του προγράμματος με τη σχολική των μαθηματικών, που πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ύλης των μαθηματικών του σχολείου μπορεί να καλυφθεί μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, όλη η ύλη για μένα της γεωμετρίας της πρώτης γυμνασίου και ένα μεγάλο μέρος της δευτέρας και της τρίτης, μονάδες μέτρησης μήκους, μετατροπές αυτών, έννοια της γωνίας, μετρήσεις γωνιών, που τα παιδάκια δεν κάνουν στην πράξη να μετρήσουν γωνία, καθετότητα ευθειών, καθετότητα τμήματων, παραλληλία, κύκλος, πήγε την γωνία όλα για τον κύκλο, παράλληλες ευθείες που δεν αποτρείται, εντός ένα αλλάξει γωνίες. Ανάλογα ποσά και αναλογίες, δηλαδή μπορούσαν να βγαίνουν του δημοτικού, δηλαδή τι εφαρμογές που έχουμε παρακάτω. Και να εδώ οι εφαρμογές αυτές της παραλληλίας με τις σκιές, με πολύ ευχάριστο τρόπο για τα παιδιά να καταλάβουν την παραλληλία των ακτίνων. Στον πίνακα,
στον πίνακα εδώ μετρήσει σεισμικών και μετατροπές μονάδων από. Γιατί τα παιδιά θα τα βάζουν να μετρήσουν με το μέτρο, τα μισά παιδιά μετράνε τις ίντσες, ας πούμε. Γιατί και τα δύο το παιδό. Δηλαδή δεν είναι τόσο προφανές ότι θα μετρήσουν μέτρα ή εκατοστά. Δηλαδή μετράγαμε ένα γνώμονα που ήταν ύψος μισό μέτρο και η σκιά του ήταν διπλάσια και την βάζανε 25 εκατοστά την σκιά, ας πούμε. Και τη φαινόταν με το μάτι διπλάσια. Γιατί μετράγαμε σε ίντσες, ας πούμε, τη σκιά. Δεν είναι προφανή αυτά για τα παιδιά. Και μία εφαρμογή θα σας δείξουμε άμεσα για τις μαθητές του Δημοτικού που υλοποιήσαμε και του Γυμνασίου, μελετώντας τα ανάλογα ποσά στο Δημοτικό με αφορμή αυτό, μετρήσαμε με τη βοήθεια των ανάλογων ποσών τις στήλους Ολυμπίου Δοδοτηρίων σε μία εξόρμηση που είχαμε κάνει στη, με τα παιδιά εκπαιδευτική. Για να μας πει ο Νικόλας πώς μετρήσαμε στο Δημοτικό το ύψος της στήλης Ολυμπίου Δοδοτηρίων. Καταρχάς, δείξαμε ότι τα ποσά ύψους στήλου και μήκους σκιάς είναι ανάλογα, γιατί όταν διπλασιάσουμε το ένα, διπλασιάζεται και το άλλο. Εδώ μετρήσαμε το ύψος και τη σκιά ενός στήλου και βρήκαμε το λόγο τους. Μήκους σκιάς προς ύψος στήλου. Στη συνέχεια μετρήσαμε το ύψος της σκιάς μιας κολόνας, της οποίας θέλαμε να μετρήσουμε το ύψος, και το βρήκαμε 26 μέτρα και σχηματίσαμε το λόγο μήκους σκιάς προς ύψος κολόνας. Επειδή τα δύο ποσά είναι ανάλογα, θα έχουν ίσους λόγους. Σχηματίσαμε την αναλογία, δηλαδή την ισότητα των δύο αυτών λόγων και βρήκαμε το ύψος της κολόνας περίπου 17 μέτρα που δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας, βλέπετε, είτε αναλογίες είτε απλή μέθοδο θεό, παιδάκια δημοτικού μπορέσαν δηλαδή είναι σε θέση να υπολογίσουν με αναλογίες. Για τους μαθητές της Β' Γυμνασίου έγινε μια εισαγωγή στην τριγωνομετρία, δηλαδή τις έννοιες τις επαπομένες. Σας μας πει η Παναγιώτα τι, στην πράξη τι κάναμε, δηλαδή που βγήκαμε στο χωριστήκαμε σε ομάδες και υπολογίσαμε σε 5 διαφορετικούς γνώμονες τους λόγους των μικρών των σκιών τους προς τα μικρά στον ύψο. Λοιπόν, είδαμε εδώ από ό,τι βλέπετε στο πίνακα, δεν ξέρω αν φαίνονται, μετρήσαμε σε 5 διαφορετικούς γνώμονες τη σκιά. Και υπολογίσαμε τους λόγους του μήκους της σκιάς προς το σκιά. Αυτό είναι το δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Εισάγοντας, βλέποντας ότι αυτή η έννοια ήταν η έννοια της επαπτωμένης ουσιαστικά στην τριγωνομετρία, με άδειγμα μετρώντας στην αυλή. Και στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε την επαπτωμένη της γωνίας για να υπολογίσουμε τα ύψη στήλου, ύψος σκιάς, κτηρίων κτλ. Πάμε τώρα στην τρίτη γυμνασίου, που εκτός από όλα τα προηγούμενα χρησιμοποιήσαμε και την ομοιότητα και υπολογίσαμε καταρχήν δέντρα και ύψος δέντρων, κτηρίων, πόλη κτλ. Εμείς ως μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου, εκτός από τριγωνομετρία και αναλογίες, χρησιμοποιήσαμε την ομοιότητα των τριγώνων. Προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε το ύψος ενός δέντρου, το ύψος ενός κτηρίου του σχολείου μας, το ύψος του στήλου του πόλη και με τη χρήση ανάλογων ποσών και τριγωνομετρίας και ομοιότητας τριγώνων. Πώς υπολογίσαμε το ύψος του δέντρου? Χρησιμοποιήσαμε την ομοιότητα τριγώνων, οπότε επειδή τα τρίγωνα είναι ορθογώνια και οι γωνίες πρόσπτωσης είναι ίσες, τα τρίγωνα είναι όρθια. Άρα και έχουν τις ομόλογες πλευρές ανάλογες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τριγωνομετρικούς αριθμούς και παληθεύσαμε τα αποτελέσματά μας. Άρα το ύψος του δέντρου είναι 269 εκατοστά. Ωραία. Στη συνέχεια, κάναμε ακριβώς τα ίδια για να υπολογίσουμε το ύψος του στήλου του βόλεϊ. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε εκεί κυρίως, ξεκινήσαμε με ομοιότητα τριγώνων. Γνώμονα, ίσιος, ύψος στήλου βόλεϊ και σκιά. Και πάλι με τη χρήση αναλογίας βρήκαμε το ύψος του στήλου του βόλεϊ και μετά παληθεύσαμε τα δεδομένα με την τριγωνομετρία, με την εφαπτωμένη. Μετά αποφασίσαμε να παίξουμε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Μετρήσαμε το ύψος του γνώμονα και τη σκιά του γνώμονα και κατόπιν μετρήσαμε τη σκιά των συμμαθητών μας και υπολογίσαμε το ύψος τους. Ευτυχώς υπολογίσαμε σωστά και δεν υπήρξαν παρεξηγήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Ευχαριστούμε για το παιδιά που κάνει τόσο ταξίδι να έχουμε.
το ξεκινάμε με, από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή με ημερολογιακά ένα πρόγραμμα εκείνη, και στο οποίο βλέπετε μια εργαστική ωραία βάση των παιδιών με τα σώματά τους έχουν φτιάξει όλα αυτά τα γράμματα για να καλωσορίσουν τα υπόλοιπα σχολεία. Είσαστε πρόσδεκτοι να συμμετέχετε με τα σχολεία σας.